Η Φωτεινή ο Τάδε χάρηκα. Και αυτό το χάρηκα που ενώνονται τα χέρια είναι λες και σκάει μια στραπή ξντάν πάνω στα χέρια. Φωτεινή ο Τζοντζόνι, ο Φωτεινή! Και από τους δύο παιδιά. Φουντώνω. Και από εκείνη την ημέρα και μετά καταλάβαινα ότι εμένα η σχέση μου έχει τελειώσει και μου έχει αρχίσει ένα συνέστημα για τον άλλον. Τον Τζον. Το κατάλαβες όταν είδες τον Τζον. Το οποίο έλαβα και από τον Τζον. Και κάποια στιγμή χώρισα. Δεν έγινε τίποτα με τον άλλον φυσικά όσο ήμουν στη σχέση. Χώρισα. Κυρία. Και με τον άλλον. Αλίμονο. Τα φτιάξαμε και περάσαμε 6 μήνες πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ. Και είναι αυτός. Λοιπόν, η απάντηση στην Ελιάνα που λέει: οι άντρες δεν τα κάνουν αυτά. Εγώ πάλι γιατί πιστεύω ότι είναι θέμα, ρε παιδί μου. Και ανθρώπι. Χαρακτήρα και στιγμών και πώς είναι μια κατάσταση. Έτσι, και τέλος πάντων, κάποια πράγματα ίσως που δεν μπορείς να διαχειριστείς. Παίζει και αυτό. Παίζει, πολύ, παίζει. Πολύ. Και εξαιρέσεις υπάρχουν. Αλλά λέω ότι νομίζω ότι ο μέσος όρος οι άντρες είναι το φέρνουν πιο στην τιμή του στην αντρική φιλία. Σου λέει δηλαδή τώρα ο Τζον. Μισό λεπτά, κύριε παιδί. Τώρα μιλάς για έναν άντρα 35 χρονών ή για έναν άντρα 20. Γιατί, τι διαφορά έχει. Μεγάλη. Εσύ είσαι η ίδια γυναίκα. Όχι, δεν είμαι η ίδια γυναίκα, αλλά όσον αφορά το πώς βλέπεις τη φιλία. Δηλαδή, νομίζω ότι οι άντρες έχουν όντως λίγους κολλητούς, ενώ οι γυναίκες, όπως λες, οι κολλητές μας είναι λίγες, αλλά φίλες έχουμε πολλές. Πολλές, πολλές. Okay. Εκείνοι έχουν δύο φιλαράκια και μπορεί να τα έχουν από 20 μέχρι να φτάσουν και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Με τα χρόνια. Με τα χρόνια. Και η Ελένη αυτό που λέει. Με τα χρόνια αλλάζει. Δηλαδή, και εγώ τώρα, αν με ρωτά 8 χρόνια μετά, δεν ξέρω αν θα βάζα τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν ήταν κάτι εύκολο. Διότι ο το έμαθε μετά. Αυτό ήθελα να έγιναν σακομί, έγιναν τα βαντούρια. Δεν ήταν και εύκολη η διαδικασία. Και επίσης. Δεν συμφέρει. Είτε... Πού είσαι, παιδί μου, την Αφροδίτη σου. Πρέπει να δώσω τον χάρτη σου στην Άση. Έχετε την άλλη εβδομάδα, παιδιά. Αν έχετε απορίες, ιστορίες κτλ., μην τη χάσουμε. Την ερχόμενη Πέμπτη Άση θα είναι εδώ. Θα μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Να ξέρουμε κιόλας γιατί κλείνουμε και εμείς φεύγουμε. Τι καλοκαίρι θα είναι αυτό. Και θα έρθει και μια επόμενη φορά, στην τελευταία μας εβδομάδα, με θεματάκι. Σούπερ wow. Τύπου. Τα δικά μας, ξέρεις. Τα γυναικεία μας. Ωραία. Αφροδίτη, πού είσαι, παιδί μου, στους διδύμους. Δεν ξέρω, εσύ που με ρωτάς κάθε μέρα δεν είναι γνωστό. Αφροδίτη, νομίζω στους διδύμους ότι έχει. Πάντως πάει και μετά να βγει. Χάλασε. Λοιπόν, τι λέγαμε, παιδιά, αυτό είναι στον άνθρωπο, εκεί καταλήγουμε. Ναι, μωρέ. Υπάρχουν και άντρες που δεν τους κόφτει καθόλου, υπάρχουν και γυναίκες το ίδιο. Στο Hollywood πάντως πολλές γυναίκες δεν χάλασε φιλία. Ποιες εσύ, αυτό προσπαθούσα να σκεφτώ. Παιδί μου, ο Justin Timberlake πρώτα τα είχε με την Cameron Diaz και μετά τα έφτιαξε με την Keith Hudson που το ξέρουν όλοι ότι είναι πολύ καλές φίλες. Και μετά ξανά έγινε η ίδια ιστορία ανάποδα. Τα είχε η Keith Hudson με τον Άλεξ Ροντρίγκες, που τα έχει τώρα η Τζένιφερ Λόπεζ, και μετά τα έχει φτιάξει με την Κάμερον Δίας, που είναι φίλες. Δηλαδή, τώρα τι μου λες, ότι ένας άντρας στο Χόλιγκουντ έτσι και έχει βγει με μία γυναίκα από αυτές όλες. Ναι. Μετά πρέπει να αλλάξει ήπειρο, να βρει από άλλο χώρο και από άλλη. Όχι, αυτό είναι φίλες. Δηλαδή. Είναι φίλες. Πολιτές, παιδί. Φίλες, πολύ φίλες. Ήταν πολύ φίλες. Είναι φίλες, δεν είναι απλά γνωστές. Να σου πω ότι η Τζένιφερ Άνιστον που ξέραμε ότι έκανε παρέα με την Κόρτνεϊ Κόξ που ήταν μαζί στα φιλαράκια και ήταν και κολλητές και βγαίνανε μαζί και βράδυ. Και τέλος πάντων, πολύ φίλες. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν είμαι μες στα σπίτια τους. Πολύ φίλες όμως. Είναι κολλητές. Και είχαν τον τραγουδιστή των Counting Crows. Τα είχαν μαζί. Εμείς τον θέλαμε. Αυτόν μάλιστα, ρε. Όχι ταυτόχρονα. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό το λίγο σουηδέζικο. Ωραίο είναι. Πώς τα κατάφεραν και κρατάνε τις ισορροπίες και κρατάνε και τη φιλία. Μου αρέσει ίσω θεωρητικά. Δεν υπάρχει θεωρητικά. Ίσω ναι. Θεωρητικά. Παιδιά, οπότε γιατί ναι. Στην πράξη όλε αγριεύουμε. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε. Το λέει και εδώ και με αυτοκίνητα. Δεν είναι εδώ Μανχάταν. Τι έχω πάθει. Πραγματικά, ρε Κατερίνα, ανάμεσα σε αυτέ τι δύο, τώρα ένα θέμα του πραγματικά δεν του φουντώνει. Μου βγαίνει η πιο γλυκούλα, έτοιμη με ροζ φιόγκο να πει ότι είσαι λάθος. Καλή, έχω τέσσερι καρτέλε με στην τσάντα, εγώ ξέρω να περνάω. Βλέπω εκεί στο ένα λιπόκαμπο που κολυμπάει τώρα. Δεν γίνεται χαμό. Όταν το θέμα του τη βαράει, είναι έτοιμο, αλλάζει η φωνή του. Και σε βλέπω στην ακρούλα. Μου λε καμιά γλυκουλίτσια και λέω: καλή μέχρι και αυτή. Ηρέμησε, ηρέμησε μέχρι και αυτή. Δεν τα βγάζει πέρα. Ποια είναι πιο φοβιστική. Πώς είναι η μάνα με τις κόρες, τι να κάνω. Άκου που τα χάμια που πάρω τώρα. Μουστάρα! Ελένη! Ποια είναι πιο φοβιστική, Ελένη. Ποια είναι πιο φοβιστική. Δεν ξέρω, και οι δυο σας όταν εξαρτάται ποιο θέμα σας τη βαράει πιο πολύ. Όταν πέφτετε σε θέμα που σας τη βαράει και στις δύο, ειλικρινά, μόνο την Κατερίνα κοιτάζω στα μάτια. Σας αφήνω εσάς και κοιτάζω αυτή την οποία σας κοιτάζει. Λέω δεν το πιστεύω ότι μέχρι η Κατερίνα ηρεμεί και αλλάζει. Από την Ελένη και ένα ροζ δράκο από πέρα. Και γουστάρω. Άσε να κοιτάζομαστε εδώ. Λοιπόν, θες να τις δεις ή όχι τις φίλες στο Hollywood που δεν χάλασε η φιλία τους. Δεν χάλασε η φιλία τους παρότι μοιράστηκαν με μια διάρκεια. Δεν το μοιράστηκαν ταυτόχρονα. Όχι ρε παιδί μου την ίδια στιγμή και εσύ το ίδιο δευτερόλεπτο, αλλά... Μετά από ένα 15ήμερο.